Ναι, καλησπέρα. Ουσιαστικά, όντω, για άλλη μια πλατφόρμα που περιμένουμε. Ονοματάκι, να... έχουμε. Να συσταθεί. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Νομίζω είναι πολύ νωρί. Είναι ακόμη στα σκαριά και του σχεδιασμού. Okay. Ουσιαστικά, αυτή, αυτή η πλατφόρμα θα ομοιάζει με το γνωστό τη ρεσία των τραπεζών, ώστε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα τη υπερχρέωση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Δηλαδή, το σύστημα θα καταγράφει όλα τα χρέη των ιδιωτών. Φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προ το δημόσιο, δηλαδή αν χρωστάν σε εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε δήμου, έτσι, δημόσιο α, και τράπεζε θα έχουν την πλήρη πιστοληπτική εικόνα α, των ιδιωτών. Δηλαδή θα υπάρχει ουσιαστικά, θα φτιάχνετε μία σκοροκάρτα για να σας το πω πιο απλά, α, που θα έχει ένα σκορ ουσιαστικά για το πόσα θα χρωστά στις τράπεζες, πόσα χρωστάς στο δημόσιο και έτσι θα έχουν μια πλήρη εικόνα το τι χρωστάει ο καθένα μα, πού και πόσα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε, είπαμε, αν θα λέγεται καλλιόπη, ε, ε, παυσανία, σε κάτι τέτοιο. όχι, όχι. Εντάξει, δεν okay. ακόμα. Πάντω, ε, που να να κόβετε κορδέλε εσεί συντάκτε για τι πλατφόρμε, σα φωνάζουν <laughs> να κάνετε τέτοιο. Αρρίχνετε να πάτε και τη σαμπάνια, ξέρω κάπου σε ένα Εντάξει, τίπο. το θετικό είναι όμω ότι πλέον γίνονται πολλά πράγματα ηλεκτρονικά. Βέβαια, είναι θετικό. Πλην υπάρχουν ακόμη πολλοί πολίτε που δυσκολεύονται. Γιατί mm. στην Ελλάδα ξεχνάμε ότι ενώ θέλουμε προφανώ να έχουμε ψηφιακέ υπηρεσίε καλέ, δεν έχουμε ακόμη ε, ε, την απορρόφηση ε, στην ευρυζωνικότητα <συγλίου> και στην εκπαίδευση <συγλίου> <συγλίου> που έχουν σε άλλε χώρε. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.